Χωρίς νερό έμεινε σήμερα το πρωί μεγάλο κομμάτι του Ρεθύμνου. Μετά από βλάβη σε αγωγό στην Καλλιθέα, με τους κατοίκους να αγανακτούν. Καθώς όπως δηλώνουν, από όταν άρχισαν τα έργα στην περιοχή, μένουν συχνά για αρκετές ώρες χωρίς το πολύτιμότερο αγαθό. Και σήμερα δεν είχαμε καθόλου νερό το πρωί. Από τις 9 ώρα μέχρι, δεν ξέρω αν μπήκε τώρα. Γίνονταν χαμός το νερό. Γίνεται την συνέχεια. Βέβαια, από μια μεριά, οι διακοπές πιο πολλές γίνονται όχι λόγω βλαβών. Λόγω αναβάθμισης εδώ πέρα της περιοχής του δρόμου Πανσχάρη και κόβουν σωλήνες, και άμα κόβουν σωλήνα, κόβουν το νερό. Πολλές φορές Πανσχάρη μπορεί να κρατήσει όλο το πρωινό και να έρθει 2 η ώρα, 3. Άλλες φορές μπορεί να κοπεί μία ώρα και να συνδεθεί, δηλαδή φτιάχνουν τη ζημιά και συνδέεται επί τόπου. Δεν έχουμε νερό. Αγοράζουμε νερό για να ζεστάνουμε, να πληθούμε, να κάνουμε μπάνιο. Επιχειρηματίες της περιοχής δυσκολεύονται να δουλέψουν, αφού όπως τονίζουν, οι διακοπές υδροδότησης είναι αρκετά συχνές και απροειδοποίητες, οδηγώντας τις επιχειρήσεις σε χασούρα. Συνέχεια ακυρώνουμε τα ραντεβού μας, τα μεταφέρουμε, δεν έχουμε πώς να τους λούσουμε, οπότε είναι χάσιμο της επιχείρησης. Επίσης, παίρνουμε στη ΔΕΙΑΡ και μας λένε συνέχεια ότι έχει βλάβη και ότι θα έρθει μετά τη μία και μια μισή ώρα. Και σήμερα δηλαδή έτσι έγινε, γιατί προσπάθησα να δω. Δεν μας ειδοποιούν ποτέ ότι θα συμβεί κάτι στην περιοχή. Επισκεφτήκαμε κάποια καταστήματα, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος. Τουαλέτες δεν δούλευαν, νερό δεν υπήρχε, με την καθαριότητα υπάρχει πρόβλημα. Και βλέπω εδώ τους κατοίκους πολύ ανήσυχους. Η ΔΕΙΑΡ από την πλευρά της ζητά την κατανόηση του κόσμου, αναφέροντας ότι οι βλάβες στο δίκτυο είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο, για το οποίο καταβάλουν όμως κάθε φορά τη μεγαλύτερη προσπάθεια να επιληθεί το συντομότερο δυνατό. Είχαμε μία ζημιά σε ένα αγωγό στην Καλλιθέα και βρήκαμε την ευκαιρία με τη ζημιά αυτή που θα φτιάζαμε να ελέγξουμε και το καινούριο δίκτυο που είναι να μπει άμεσα στην Καλλιθέα. Στην Καλλιθέα έχουμε αλλάξει καινούριο δίκτυο σε όλη την Καλλιθέα. Οπότε ήταν μια ευκαιρία καλή να τσεκάρουμε το δίκτυο αν λειτουργεί σωστά και αυτή τη δουλειά κάνουμε σήμερα. Από οποιοδήποτε παρουσιάζονται διάφορες βλάβες. Αλλά και το ίδιο το δίκτυο, ακόμα και καινούρια δίκτυα, μπορεί να είναι μια ατέλεια του δικτύου και να πάθει πρόβλημα η σωλήνα μεταφοράς του νερού. Δηλαδή το θέμα είναι πώς η ΔΕΙΑΡ ανταποκρίνεται στη βλάβη. Δηλαδή, είναι πάνω στη βλάβη άμεσα ή περιμένει μετά από 2-3 μέρες να φτιάξει τη βλάβη. Πιστεύουμε ότι αυτό το έχουμε κατορθώσει και είμαστε στη βλάβη μέσα στην, να μην πω εντός μισής ώρας, μέσα στην ώρα είμαστε πάνω στη βλάβη.